Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μία άλλη μυρτάλη θα δούμε τη νέα σεζόν. Όλες οι κακουχίες και οι δυσκολίες που πέρασε την έχουν αλλάξει, όμως προς το χειρότερο. Τα κοντινά της πρόσωπα δεν θα αργήσουν να το καταλάβουν, και σύντομα η κοπέλα θα βρεθεί ολομόναχη στη μάνη. Έτσι η Μυρτάλη προσπαθεί να καλύψει το κενό με τις ερωτικές της σχέσεις. Όπως ήδη γνωρίζουμε, η Βρετάκου θα βρεθεί στη μέση ενός ερωτικού τριγώνου. Η Μυρτάλη είναι μπερδεμένη και μέρα με τη μέρα το πάθος της για τον Αλέξη μεγαλώνει, ενώ ο Χρήστος παραμένει ένα αποθυμένο. Όλα ξεκίνησαν μετά το παθιασμένο φιλί του Αλέξη και της Μυρτάλης στο γάμο της Βασιλικής και του Φίλιππου. Εκτούτοι η Μυρτάλη δεν μπορεί να σταματήσει να τον σκέφτεται και συνεχώς αποζητά τη σαρκική επαφή μαζί του. Η κοπέλα προσπαθεί να πείσει τον εαυτό της ότι δεν σημαίνει κάτι, αλλά στην πραγματικότητα αρχίζει και εκείνη να αποκτά μία αιμονή μαζί του. Όσον αφορά τον Χρήστο, η Μυρτάλη έχει έντονα συναισθήματα για εκείνον. Ο ανιψιός του Λυκούργου είναι γλυκός και τρυφερός μαζί της, αλλά παραμένει απόμακρος. Η Μυρτάλη θα συνεχίσει να τον διεκδικεί, όσο συνεχίζει να περνάει νυχτές παθούς με τον Αλέξη. Τι θα συμβεί όμως όταν και τρίτος άντρας εμφανιστεί στην πολυταράχη ζωή της? Ένας άντρας από το παρελθόν έρχεται να ταράξει τις ισορροπίες. Έρωτας έντονος, παθιασμένος, που την είχε βάλει σε πολλούς μπελάδες. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Στέφανο, που επιστρέφει στη Μάνη από την Ισπανία και φέρνει τα πάνω κάτω. Υπενθυμίζουμε ότι ο Στέφανος είχε φύγει στην Ισπανία γιατί είχε κερδίσει υποτροφία και πήγε εκεί μαζί με την Ελένη, προκειμένου να παντρευτούν και να ξεφύγουν από τη μάνα του. Από ό,τι φαίνεται όμως, τελικά ο Στέφανος θα επιστρέψει χωρίς την Ελένη και τότε όλα θα αλλάξουν. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.